Γεια σας φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στην Αίγινα και εδώ βλέπουμε ένα δέντρο φιστικιάς, τα φιστίκια Αιγίνης, όπου κάνουν και λιφωτό φιστίκι και λιφωτό καρπό, και αυτό το λέμε γιατί υπάρχουν και τα αράπικα φιστίκια που εκείνα είναι ετήσιο φυτό που κάνει το βλαστό του μέσα στη γη. Ενώ τα φιστίκια Αιγίνης είναι δέντρο και κάνουν τον καρπό τους πάνω στο δέντρο. Και εδώ βλέπουμε τον καρπό από τα φιστίκια Αιγίνης που θα οριμάσει τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο. Τα φιστίκια Αιγίνης έφτασαν στο νησί της Αίγινας πριν από 200 χρόνια περίπου και έτσι ξεκινάει η καλλιέργεια του φιστικιού. Από εδώ εξαπλώθηκαν και σε διάφορες άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα και έτσι βλέπουμε πλέον καλλιέργεια φιστικιάς και σε άλλες περιοχές. Είναι ένα δέντρο που αντέχει στην ξηρασία, έχει ριζικό σύστημα που πάει βαθιά κάτω και με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζει το θέμα της ξηρασίας. Παρ' όλα αυτά όμως το καλοκαίρι χρειάζεται πότισμα την περίοδο δηλαδή που κάνει τον καρπό. Μέσα σε ένα στρέμμα βάζουμε περίπου 20 δέντρα σε αποστάσεις 7x7. Κάθε 7 θηλυκά δέντρα βάζουμε ένα αρσενικό, γιατί στα τα φιστίκια Αιγίνης έχουμε το φαινόμενο όπου έχουμε αρσενικά δέντρα και θηλυκά δέντρα. Τα φιστίκια τη μια χρονιά θα δώσουν μεγάλη παραγωγή και την επόμενη χρονιά θα δώσουν λιγότερη παραγωγή. Από τις γνωστές ποικιλίες φιστικιών έχουμε τα φιστίκια. Υπάρχει η ποικιλία Αιγίνης που έχει αναπτυχθεί εδώ στην περιοχή της Αίγινας και μπορούμε να καταναλώσουμε τα φιστίκια ομά, ψημένα, αλατισμένα, με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν επίσης και γλυκό φιστίκι και διάφορες άλλες συνταγές. Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την καλλιέργεια της φιστικιάς, θα χαρούμε να διαβάσουμε τα σχόλιά σας. Ή αν θέλετε επιπλέον πληροφορίες, γράψτε μας και θα σας απαντήσουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας, κάντε like και εγγραφή. Γεια χαρά!